Μετά πάμε στα συμπληρώματα. Εγώ θεωρώ ότι τα συμπληρώματα θα δώσουν το κάτι παραπάνω όταν όλα τα υπόλοιπα γίνονται στο 100%. Δηλαδή, λέγονται συμπληρώματα γιατί συμπληρώνεται διατροφή. Αν δεν υπάρχει διατροφή, πρέπει να γίνει πρώτα αυτό. Από τη στιγμή που θα γίνει αυτό, και δεν είναι ναι, τα ξέρω, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το κάνουν αυτό το πράγμα. Πάμε κατευθείαν στα συμπληρώματα και. Γιατί εντάξει, τα ξέρω, ξέρω να τρώω. Ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Χρειάζεται να πάμε πίσω και να κάνουμε τα βασικά. Υπάρχουν κάποια βασικά συμπληρώματα τα οποία θεωρώ ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν να συμπληρώνουν τη διατροφή ενός αθλητή. Αυτά είναι μια καλά δοσολογημένη πολυβιταμίνη. Μετά πάμε σε ένα καλό συμπλήρωμα ωμέγα 3 λιπαρών οξέων. Μαζί με τη πολυβιταμίνη, μια έξτρα συμπλήρωση σε βιταμίνη D3 που οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν συνήθως έλλειψη σε αυτήν γιατί λόγω της χαμηλής έκθεσης στον ήλιο. Που ακόμα και να υπάρχει έκθεση στον ήλιο, πάλι χρήζουμε λίγες περισσότερες συμπλήρωσης από D3. Οπότε είναι μια καλή προσθήκη στην διατροφή μας. Τον ωραίο γάλακτος δεν τον βάλω σαν συμπλήρωμα, θα τον βάλω σαν φαγητό. Οπότε, αν θέλεις να πάρεις ωραίο γάλακτος, παίρνεις. Αν δεν θέλεις, δεν χρειάζεται να πάρεις. Απλά θα σου λύσει τα χέρια σε κάποιες περιπτώσεις. Και τώρα, το επόμενο συμπλήρωμα που είναι τα εργογόνα είναι η κρεατίνη, η μονοϊδρική που είναι και η πιο φθηνή τέλος πάντων και είναι γενικά ένα συμπλήρωμα το οποίο είναι πολύ ερευνημένο και νομίζω ότι ήμουν μιούτη τόση ώρα και λέω τι λέω τώρα. Αλλά θα μου τα λέγατε. Λοιπόν. Θα τα έλεγε ο γάτος. Θα τα έλεγε, λοιπόν. Ούτε το Παναγιώτη. Και το τελευταίο συμπλήρωμα που μπορεί να βοηθήσει στην βασικό, τέλος πάντων, το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη απόδοση είναι η καφέινη. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν πούμε ότι αυτή θα είναι η προσωπική μου βάση συμπληρωμάτων, δηλαδή ότι βρέξει, χιονίσει, εγώ θα έχω αυτά τα συμπληρώματα. Τώρα, με βάση κάποιες συγκεκριμένες ελλείψεις που μπορεί να υπάρχουν, είτε στο κομμάτι της βιταμινών, μετάλλων, ιχνοστοιχείων, συνήθως οι περισσότεροι bodybuilders είναι και άνθρωποι γενικότερα, έχουν έλλειψη σε μαγνήσιο και ψευδάριο. Οπότε, καλό θα είναι, ακόμα και αν η πολυβιταμίνη μπορεί να έχει κάποια ποσότητα που πολλές δεν έχουν, να συμπληρώσουμε με μαγνήσιο και ψευδάργυρο την διατροφή μας που είναι το λεγόμενο GMA. Okay, τώρα, αυτά που λέω αυτή τη στιγμή, δεν λέω ότι γεια σας παιδιά, δώστε 200 ευρώ συμπληρώματα. Μιλάμε τώρα ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να προχωρήσει, να κάνει το επόμενο βήμα και θέλει να πάρει και τα συμπληρώματά του το μέγιστο δυνατό που μπορεί. Ποια είναι αυτά τα οποία μπορούν όντως να εξυπηρετήσουν.